Και πολιτικά πια φέτος, την έχουμε ακούσει Dolby. Γιατί? Μεγαλώσαμε έναν σου. Α, γι' αυτό. Α, κάνουμε και μια κουβέντα λίγο. Infotainment, ρε παιδί μου. Ούτε κατά διάφορα. Δεν σε έχω προσβάλει ποτέ. Πέρασε και δεν ακούμε. Ποτέ, ποτέ. Tainment μόνο. Ενώ βάζουμε και κάποιο πολιτικό, γιατί πια η πολιτική είναι πολύ στην καθημερινότητά μας. Έχει καπακώσει νομίζω. Θυμάμαι παλιά είχαμε θέματα να παίξουμε. Βγαίναν όλοι και λέγανε από μια ατάκα. Σε πρεμιέρες γινόντουσαν θέματα. Έχει αλλάξει εποχή νομίζω ότι πλέον μας απασχολεί αυτό το κομμάτι. Ίσως γι' αυτό υπάρχει πολύ στην καθημερινότητά μας. Γιατί είναι πια celebrity πολιτική. Ενώ θα κάτσεις να δεις να την πεις ένα πολιτικό, θα περάσει η ώρα σου. Παλιά έλεγες τώρα πολιτικός δεν με ενδιαφέρει. Έχουν περάσει νομίζω πια και αυτοί ως celebrity. Το βάζεις στο κανάλι της Βουλής και το χαζεύεις ώρες πλέον. Δεν υπάρχει το κανάλι της Βουλής, είναι τα καλύτερα σύριαλ, πιο παραπέντε. Δεν είναι καμένοι όλοι. Τότε με τη ζωή, τώρα λίγο έχει πέσει. Εντάξει, έφυγε το πρώτο όνομα, αλλά κρατάνε την επιθεώρηση. Δεν ανησυχώ. Υπάρχουν μικρά αισθάντα. Παρακολουθείς δηλαδή κανάλι της Βουλής. Φουλ. Βλέπω μερικές φορές. Αλήθεια. Πέρυσι το καλοκαίρι το γονάτισα. Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να βάλεις κάποιος να δει. Α, αυτά το αργά το βράδυ είναι κάτι ωραίο που αυτοί μαζεύονται, σου λέει τώρα κοιμούνται τα ζώα. Και είναι και κουρασμένοι εδώ μεταξύ. Είναι ψιλοπτώματα, είναι και τύπου να σηκωθώ εγώ και έλα μωριά. Σήκωνα αυτά που λέγαμε, σήκω πες τα εσύ. Και είναι όλοι βαριούνται, σηκώνονται, πάνε τουαλέτα, πάρα πολύ τουαλέτα. Παίζει δηλαδή, αν ήμουν εγώ πρόεδρο, θα είχα γίνει τρελό. Και πολλά νερά εκεί πέρα. Και πολλού καφέδε για να μην κοιμηθούν. Αφιδατώνονται. Αφιδατώνονται, γιατί μιλάνε. Εσείς έχετε την Παναγία, εμείς έχουμε την. Το ξέρω γιατί πίνω τρία μπουκαλιά νερό. Άρα μπορεί να πα βουλή μα, λε έξω έξω. Μα ξέρει τι μα λέει. Δεν κανένα λέει δεν πάει τουαλέτα, μόνο εγώ λυπάω. Μόνο εσύ πα, κορίτσι μου, όλοι κρατιούνται. Εμεί δεν πάμε. Σε οποιοδήποτε επίπεδο τη συζήτηση. Α, είναι η ώρα σου. Να κάνω πρώτα. Να προειδοποιήσω τον καλεσμένο, κάθε φορά η Φλωρίντα έχει. Δεν είναι ερωτησικόλαφο αυτό. Να σου πω. Την είχα πιο μεσημέρι, ρε παιδί μου, πιο αργά. Όχι, θα πετάξει μια ερώτηση που δεν περιμένει. Μην το κάνει κορίτσι. Όχι, έλα, απλό πε. Μια ψυχή που είναι να βγει. Θέλω να ρωτήσω κάτι σοβαρό τώρα. Το έχω προγραμματίσει αλλιώ, πε κορίτσι. Ναι, το έχω προγραμματίσει αλλιώ. Έκανε πρεμιέρα πριν λίγε μέρε και πέρασε από το θέατρο. Νομίζω η αφρόκρεμα της καλλιτεχνικής δημοκρατικού χώρου. Εγώ. Άρα δεν όχι, ήταν. Τεράστια. Άρα δεν ήταν. Μάλλον δεν ήταν. Είναι σοβαρή η ερώτησή μου. Έλα, ήρθανε παιδιά, τεράστια ονόματα. Γιατί η κυρία... δεν μου είπες την επίσημη και ήρθα σε κανονική. Συγγνώμη, ημέρα. Παρένθεση λίγο να το κλείσω αυτό. Γιατί φαντάστηκα ότι θα ακούσουν και δεύτερη φορά. Μέχρι εκεί έπρεπε. Ούτε εμένα με κάλεσε. Εσύ δεν ήθελα καθόλου. Και εσύ πήγε. Ήταν πιο αποφασισμένο. Μα ήρθατε άλλες μέρες, ρε παιδιά. Ήρθατε και το χαρήκατε. Πάντως, εμένα με κάλεσαν στην επίσημη, αλλά είπε από το. Τέλος πάντων. Να ολοκληρώσει. Έλα, Φλωρίντα. Εκεί που θέλω να καταλήξω. Από εκεί δεν το περίμενε, σου ήρθε. Έτσι και. Σαν. Να ολοκληρώσει. Φλωρίντα, μου πες. Σε ερώτηση, Φλωρίντα. Γιατί. Σταματήσε. Κυρία Λάσκαρη, κυρία Δανδουλάκη, εσένα αυτό το πράγμα. Πραγματικά, πόσο σε γεμίζει σαν ηθοποιό και αν περίμενε ποτέ. Παλιότερα, ότι κάποια στιγμή ξέρεις, θα έκανες μια πρεμιέρα και θα πέρναγε όλος αυτός ο κόσμος να σε δει και είναι, είναι λίγο κόλαφος πάντως. Δεν ξέρω αν την έχεις υπολογίσει. Είναι κοντά στον κόλαφο. Έχεις δίκιο. Κοίταξε τώρα να δεις. Μου ανέφερες τη Λάσκαρη, τη ζωή, με την οποία όταν πέρσι μου είπε έλα να μου γράψεις έργο να μου σχεδιατίσεις, δεν το πίστευα. Δηλαδή χτυπούσε το κινητό και έγραφε Λάσκαρη και έλεγα εντάξει, γελάμε τώρα, φάρσα. Επειδή δεν την γνώριζα, την ξέρω μόνο από την τηλεόραση, δεν την γνώριζα ποτέ από κοντά. Τώρα ήταν υπέροχο. Ήταν ωραία. Είχαμε βρεθεί. Βέβαια, σε ευχαριστώ. Και τώρα που ήρθε η Λάσκαρη, ας πούμε, η ζωή πια, ήρθε η ζωή στην πρεμιέρα, είναι η ζωή, η φίλη μου, παραπάνω από φίλη μου. Μου στάθηκε πάρα πολύ, είναι, υπάρχει μια πολύ έντονη αγάπη με τη ζωή, ενώ και με την Κάτια πια τη γνωρίζω χρόνια. Τι να σου πω, δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό που έχει γίνει για το κομμάτι του θεάτρου, αν με ρωτάτε. Καμιά φορά δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου ότι ήσουν το παιδάκι που τις θαύμαζες ή τις έβλεπες και τώρα πια κάνετε παρέα, μιλάτε και λες, πού είναι αυτές ο μύθος και λες... Πολλές φορές και λες αποκλείεται, αλλά δεν ήταν προγραμματισμένο, οπότε είναι ακόμα καλύτερο. Ενώ μετά σου σκάει και αυτό ξαφνικά μια καθημερινότητα, κάθε μέρα πρόβες με τη ζωή να γελάμε, τελείωνε ζωή, κάνε αυτό ζωή, να μαλώνουμε για τα μαξιλάρια στον καναπέ του σκηνικού γιατί αυτή ήθελε πολλά μαξιλάρια, έτσι έλεγα εγώ δεν θέλω ζωή μαξιλάρια πολλά στον καναπέ, ήμασταν πάνω από τον καναπέ και τραβούσε όχι θέλω το μαξιλάρι, όχι άστορε ζωή. Μετά πήγαινα σπίτι και έλεγα εντάξει, έκανα και ένα μικρό καυγά με το μύθο, τέλειο. Ενώ ναι, λίγο μετά περνάει σε άλλη σφαίρα, λες έργα μου το τέλειο. Κάτι σου κρύβει πράγματα που δεν τα υπολογίζεις. Έχει πλάκα. Επειδή εσύ ξεκίνησες στην τηλεόραση ως παρουσιαστής. Ναι. Ενώ η αγάπη σου, η μεγάλη είναι το θέατρο. Και η ιδιότητά μου είναι ο ηθοποιός. Ναι. Ένιωσες κάποια στιγμή ότι χάνεις λίγο το τρένο με την έννοια της υποκριτικής, δηλαδή το ότι σε πήρε πάρα πολύ μπάλα η τηλεόραση και αφήνεις πίσω το θέατρο και αφήνεις την ιδιότητα. Δεν νομίζω, ρε Παύλο, γιατί εγώ αυτό που έκανα από πρωινό κουσκούς, δηλαδή από την πρώτη χρονιά, οπότε ερχόταν σαν ηθοποιή. Ήταν το καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε, Μονίκος μου, ψηνάς, είμαι ηθοποιός.
Δηλαδή, αυτό τους έλεγα. Ότι θέλω να ξέρετε ότι είμαι ηθοποιός, να με έχετε υπόψη, για να δουλέψουμε, θέλω να δουλέψω. Ενώ το είχα πολύ στο μυαλό μου. Και από εκεί και πέρα, προφανώς έπρεπε να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να με εμπιστευτεί κάποιος, να μου πει ναι, κάτι έχω σκεφτεί, έλα να το δοκιμάσουμε. Οπότε, οφείλω πάρα πολλά στην τηλεόραση, έτσι κι αλλιώς δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι με έχει πάει καθόλου. Με έχει βοηθήσει να κάνω πιο πολλά από ό,τι είχα φανταστεί. Δεν ονειρευόμουν δηλαδή από Θεσσαλονίκη να έρθω στην Αθήνα για να γίνω ηθοποιός, να γράψω, να σκηνοθετώ, να χορεύω, να είμαι μοντέλο. Όλα αυτά. Ήθελα απλά να παίξω. Τώρα όλο αυτό το, από το παίζω στο θέατρο, ό,τι άλλο έχει έρθει παραπάνω, δεν το είχα φανταστεί. Στα την απόφασή χρόνια... σου το να σταματήσεις το δέστε τους, τη μετάνιωσες καθόλου. Γιατί το να ξαναγυρνάς πάλι σε ένα ίδιο μέρος δείχνει. Ότι το μετάνιωσες. Ότι το μετάνιωσες. Ναι, για να λέμε είναι... τα πράγματα με το όνομά τους. Σωστά τα λέτε με το όνομά τους. Δεν είναι ακριβώς το μετάνιωσες. Ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήσουν έτοιμος για άλλο, αλλά τελικά δεν είχε κλείσει και ο κύκλος. Δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό όμως εκείνη τη στιγμή, αρχικά. Ενώ δηλαδή, όντως θεώρησα ότι έκλεισε ο κύκλος. Γι' αυτό και το έκανα. Δεν θα το έκανα διαφορετικά. Δεν είχα κάποια άλλη πρόταση όταν αποφάσισα να σταματήσω το δέστε τους. Κάνω κάτι βλακίες φορές. Το μετάνιωσε. Από αυτά μαθαίνεις. Από αυτά μαθαίνεις σίγουρα. Δεν το μετάνιωσε εκείνη τη στιγμή, θέλω να σας πω, αλλά τα επόμενα δύο χρόνια που ήρθανε, δεν μιλάω μόνο επαγγελματικά, ενώ γενικότερα στη ζωή μου. Τα επόμενα δύο χρόνια, μαύρη ήταν η ώρα. Εγώ θυμάμαι μία φράση ενός πολύ δικού σου ανθρώπου, που δεν θέλω να το αναφέρω τώρα, που μου λέει ο Νίκος δεν έπρεπε να. Ποιος το είπε? Μπορώ να τη μιλήσω, μπα, όχι, έχει φύγει. Όχι. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, ρε παιδί μου, και πώς το βλέπει τώρα. Δεν έχει φύγει από το κανάλι. Δεν εννοούσα αυτό. Έχει φύγει από τη ζωή. Ναι. Για τη μάνα μου το λες. Πού βρεθήκατε με τη μάνα μου? Σε ένα θέατρο είχαμε βρεθεί. Σε ένα θέατρο, φυσικά. Ήταν ο χώρος της, το σποτ. Σε ένα θέατρο. Κοίταξε, και εγώ. Κοίταξε, ρε παιδί μου, τώρα οι γονείς. Πώς να σου πω, η μητέρα μου το έβλεπε. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω, στεναχώρια. Γιατί ότι... με έβλεπε μετά ότι λίγο ζορίστηκα και σου λέω, γιατί εγώ με τις τρίχες π.χ., γιατί αυτό ήταν το επαγγελματικό βήμα, το επόμενο από το δέστε τους. Εγώ πέρασα πολύ ωραίο κόσμο, όχι τόσο. Αλλά εγώ ενώ σαν εμπειρία το καταχάρηκα. Ξυπνούσα το πρωί και ήμουν ηθοποιός. Πήγαινα, έκανα, αυτό έκανα το όνειρό μου. Δηλαδή γι' αυτό ξεκίνησα. Τι να τρέλα. Ξυπνάω και να είμαι ηθοποιός, να πηγαίνω στα γυρίσματα. Διάβασε τα λόγια, πάμε τη σκηνή. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό. Δεν εννοώ λοιπόν ότι ζορίστηκα εκεί επαγγελματικά, ούτε με το σουκού πέρσι. Εννοώ ότι έκανα μία βολτούλα και. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Σαν τα ζευγάρια τα παντρεμένα χρόνια, που λίγο τους πιάνει τρέλα, η ρουτίνα και όλα αυτά και λένε. Θα πάρω και τα πράγματά μου για ένα μήνα να φύγω από το σπίτι. Βλέπουνε τι τραβάνε. Κάπως λίγο να ξεκινάει και η σχέση. Άπαπα, ας ξαναγυρίσουμε στην γυναικούλα. Ναι, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια ασφάλεια. Ενώ ασφάλεια είναι ένα κανάλι το οποίο το γνωρίζω, με γνωρίζει. Παραγνωριζόμαστε ενώ είναι πολλά τα χρόνια. Δεν έχω κάτι σε άλλο κανάλι τόσα χρόνια. Πόσα? 5 ήταν το Κουσκούς. Όχι, 5 ήταν το δέστε του και άλλα 3 το Κουσκούς, 8. Πολλά χρόνια, παιδιά. Πολλά χρόνια. Σύνταξη θέλω. Θέλεις να ξαναγυρίζεις συνέχεια. Κάτι πηγαίνω έρχομαι. Κάτι δεν έχω καταλάβει κι εγώ κι αυτοί για να πηγαίνω ερχόμαστε. Κάτι γίνεται. Υπάρχει μια σχέση τέτοιου τύπου. Είναι ωραίο να πηγαίνεις να κάνεις μια βόλτα. Εκτιμάς και λίγο το προηγούμενο. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Βλέπεις όμως, δηλαδή, μαθαίνεις και πράγματα και μέσα από δυσκολίες και ζόρια εννοώ. Έκανα και το Σαββατοκύριακο το πρωινό που δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου να το κάνω. Καλώς. Το έκανα. Πήρα και αυτή την εμπειρία. Δούλεψα με τη Μαρία που ήθελα πολύ την Πεκατόρου. Ήθελα πολύ, οπότε μου έκατσε πολύ ωραία η συγκυρία. Από εκεί πέρα μου βγήκε το Your Face, έκανε ένα κριτή που δεν το είχα και αυτό πολύ στο μυαλό μου. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία. Κάτι πήρα. Άρα αποθυμένα δεν έχεις. Όχι. Δηλαδή το να κάνεις κάτι άλλο, να δοκιμαστείς σε κάτι άλλο. Όχι νομίζω, δε. Είμαι καλά. Βραδινό μπορείς να κάνεις, ξέρω. Μπόρεσα. Έκανα. Κάνα, ας πούμε. Βραδινό. Πολύ μου άρεσε. Άσχετο πώς πήγε. Πολύ μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Τώρα η άποψή μου, τι θα έλεγε να μου πει. Όχι, δεν σου έλεγα να τα βλέπει. Την έβλεπα, δηλαδή με αυτού που του άρεσαν. Μου άρεσε. Μου άρεσε. Ένα, δύο, τρει που τη βλέπαμε, ακριβώς βγαίνει το νούμερο. Δεν μου κάνει εντύπωση. Θεωρώ ότι όποιο κάνει τέτοιου είδου εκπομπέ, όπω είναι αυτό τα late night shows που λέμε στην Αμερική, πρέπει να έχει αυτή την οξυδέρκεια και αυτό το χιούμορ. Δεν πρέπει να είναι προσωποκεντρική εκπομπή πάνω του. Πρέπει να ασχολείται και να αποδομεί τον καλεσμένο. Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Ήρθε η στιγμή αυτό το κανάλι να το κατηγορήσω πια και εσύ ήρθα ξανά. Δεν έχει σημασία. Ήταν λάθο.
τόση ώρα, παιδιά, μην κρυβόμαστε. Τώρα μη λέμε και λόγια γύρω-γύρω. Πάντως, 10.30 γιατί να με βγάλει. 10.30 κυρία μου με τη μαυρίλα. Ποιο είναι ο λόγο. Τόσο ωραίο μα. Ήταν μια Τρίτη. Κάτι κάθε Τρίτη. Τρίτη. Και εσύ Τρίτη, μια μέρα που έχουν χτίσει. Ότι διάλεξα τη μέρα. Μου είπανε στον Αλφαπίδα και μου λέει διάλεξε μέρα. Νίκο, όταν ένα άνθρωπο παίζει μπάλα 10 και 11 και 12 χρόνια και το έχει χτίσει. Κάπου παίζει απέναντι. Το φρούριό του μέχρι ψηλά. Προσπαθείς να βρεις τι όπλα έχεις για να το φας από κάτω. Τι να σου πω τώρα. Πάντα παίζουμε κάπου απέναντι. Είναι ότι θέλει και χρόνο όλο αυτό. Ναι, μου τον έδινε το κανάλι. Εγώ δεν τον ήθελα ακριβώς το χρόνο. Ενώ το κανάλι μου τον έδινε το χρόνο για την εκπομπή. Εγώ απλά είπα ότι. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι αρχικά η ώρα. Είχε και μέσα στη θεματολογία. Αλλά το ψάχναμε, το βρίσκαμε ενώ. Ήταν η ώρα πολύ βασικό για μένα. Γι' αυτό και είπα ότι παιδιά δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε αν δεν αλλάξει η ώρα. Θα τρώμε τα μούτρα μας και είναι κρίμα να απογοητευόμαστε γιατί ήμασταν όλοι από πάνω. Ναι. Χαιρόμασταν πολύ για αυτό που κάναμε, το ψάχναμε. Είσαι έτσι πάντα, δηλαδή παίρνεις τη γενναία απόφαση όσο δύσκολη και να είναι και στις σχέσεις τις προσωπικές. Γιατί αυτό δεν είναι εύκολο να το πει κάποιος, το ότι ας το κόψουμε και να είναι ξέρεις. Δεν με πειράζει, δηλαδή, παιδί μου, να αποδεχτώ ότι κάτι δεν είναι σωστό ή κάτι λάθος. Δεν ήταν 100% δική μου ευθύνη, αλλά να την πάρω και 100% δεν με νοιάζει. Άμα θες να είσαι ωραίος της παρέας, έχει και συν και πλην. Μ' αρέσει που είμαι ωραίος της παρέας. Θα πάρω δηλαδή την ευθύνη. Θα το κάνεις και με μια παράσταση αυτό. Πιο δύσκολα. Δηλαδή να την κατεβάσεις, να πεις. Πιο δεν δύσκολα, βλέπω, ρε παιδί άστο. Μου. Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό. Στεναχωριέμαι. Πιο δύσκολα. Δεν ξέρω γιατί. Όμως με κάποιο τρόπο πάντα διακομωδείς. Τις εισαγωγικά αποτυχίες, γιατί αποτυχίες δεν είχες. Αλλά πώς δεν είχα, Χριστιανή μου, τι συζητάμε εδώ. Όχι, Νίκο, εντάξει, δεν είναι αποτυχίες. Δεν είχα μόνο επιτυχίες, να το κάνουμε. Ωραία, πιο ευγενικό. Το κάνουμε έτσι, πιο ευγενικό. Καλύτερα. Για το διακομωδείς. Δεν είχες αποτυχίες στο θέατρο. Στο θέατρο, από τότε που ξεκίνησες, όλες τις παραστάσεις είναι πολύ καλά και πετυχημένες. Στην τηλεόραση, εντάξει. Στην τηλεόραση δεν ήταν όλα τσακ μπαμ. Δεν είναι ότι ήταν όλα. Όχι, δεν ήταν όλα δέστε τους. Ναι, και ναι, τώρα, ναι, ξανά δέστε τους. Και ξανά, ενώ υπήρχε όμως, αφού συνέβη. Σε διακόψαμε πάλι, ρε. Όχι, όχι, σας ακούω. Σε ευχαριστούμε, ρε, Κορίνα. Αυτό, παιδί μου. Το διακομωδεί. Όχι, η ερώτηση ήταν. Δεν μπήκε ποτέ ερωτηματικό. Δεν είχε ερώτηση, ήταν απλά. Ήταν σχόλιο. Δεν πρόλαβα να την κάνω. Το διακομωδεί αυτό το πράγμα. Πώς το κάνεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό το μίζερο που βλέπεις πολλές φορές που λένε όχι, φταίνε αυτοί που. Κοίταξε, διακομωδώ κάτι τώρα. Κάτι παλιό εννοώ. Έχει φύγει. Μπορώ να το διακομωδήσω γιατί με ενδιαφέρει τώρα. Αφού είναι παλιό. Τη στιγμή που γίνεται, δεν το διακομωδώ. Καθόλου. Το θρηνείς. Όχι, ούτε. Προσπαθώ να βρω μια λύση. Μπορεί να μου δημιουργήσει εκνευρισμό. Να το κλάψω. Όχι. Και μετά τη μάνα μου τελείωσα με τα κλάματα ενώ. Ναι. Τι πια θα κλάψω για τις εκπομπές. Όχι, ρε. Άντε τώρα, να περνάει η ώρα μας λίγο. Είναι που συνειδητοποιείς τη σοβαρότητα μιας κατάστασης που είναι όντως σοβαρή και μέχρι τότε θεωρούσες άλλες σοβαρές και λες. Μα είναι τόσο καιρό έσκαγα όπως... γι' αυτά. Μα είναι δυνατόν. Νομίζω είναι όπως όταν κάποιος κάνει παιδιά που σου λέει ξαφνικά αλήθεια, αυτό είναι το σημαντικό. Τόσα χρόνια ασχολιόμαι με τον εαυτό μου, τι βλακεία. Να, κάπως ανάλογα πρέπει να γίνει κάτι πολύ καθολικό, κάτι πολύ καλό ή κάτι τόσο δυσάρεστο. Που λες, α εντάξει, δηλαδή κάπως μπαίνουν τα πράγματα μόνα του σε μια τέλεια σειρά και λες τώρα 60% θα ασχοληθώ με αυτό, 30% με αυτό, 20% με αυτό, τηλεόραση είναι, δεν θα πεθάνουμε σαφέστατα. Θα πάει κάτι καλά, κάτι δεν θα πάει. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορώ να έχω φωνή, που δεν νομίζω. Με ενδιαφέρει να μπορώ να έχω προσπαθήσει για κάτι και άμα δεν το καταφέρω, δεν το κατάφερα. Και έχεις καταφέρω μάθει κάτι άλλο. Αυτό που είπαμε, έχεις μάθει γιατί θέλεις και τα αρνητικά και τα λάθη. Μα από τα λάθη μαθαίνεις, δυστυχώς. Για πες λίγο για την ομάδα σου. Για πες μου ένα επίθετο για τον καθένα. Με κάποιους έχεις χρόνια φιλία και συνεργασία, με κάποιους τώρα, όπως με τη Τζόρτζια. Τζόρτζια Παραίτσα δεν υπάρχει. Το κοριτσάκι, το γλυκό, το οποίο. Δεν υπάρχει Τζόρτζια. Η Τζόρτζια γελάμε γιατί τη λέω συνεχώς, παιδί μου. Είσαι ένας σαν να σε έχουμε βγάλει κλήρωση και είσαι καλεσμένη στην εκπομπή. Πάρα πολύ. Επειδή μας έβλεπε και παλιότερα, γιατί είναι μικρό παιδί, μην κοιτάς. Πόσο είναι. Μικρό παιδί. Κάτω από 25. Είναι και μικρό και παιδί. Κάτω από 25. Λίγο μικρότερο παιδί από εσένα. Σοκαρισμένη κι εσύ. Όλοι μας πια. Δεν είχαμε ρωτήσει ηλικία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μικρότερο. Υπάρχει, κορίτσι μου, ναι. Λυπάμαι, σου είπαμε ψέματα το καλό. Πάμε στην παιδική εργασία μετά. Πόσο. Ναι, γενικά με γονική συνένεση. Γονείς απ' έξω. Τη Δευτέρα μην έρθει γραφείο. Άρα να το τσίπησε τώρα που. Δευτέρα δεν έρχεσαι. Τύπου άδεια. Όχι, γράφουμε τώρα εκπομπή. Ωραία. Τι γιορτέ γράφετε. Κουράγιο, αγάπη. Έχετε. Περνάμε ωραία. Όχι, κορίτσι μου. Η Τζόρτζια είναι σαν καλεσμένο. Λέω, η Τζόρτζια, επειδή μας έχει δει, μας έλεγε και τα λοιπά, είναι πολλές φορές που κάθεται και μας παρακολουθεί. Περνάει πολύ ωραία. Έχει πολύ πλάκα η Τζόρτζια. Έχει μια άλλη σκέψη
πολύ διαφορετική, που έχει πολύ ενδιαφέρον με τους υπόλοιπους τρεις εγκεφάλους. Ας μιλάμε και βαριές κουβέντες. Έχει πλάκα. Με τη Σινατσάκη υπάρχει κάποιος έρωτας, μην το πείτε στην Ηλιάκη. Με την Ηλιάκη υπάρχει ο γάμος. Ένα break. Δεν υπάρχει επίθετο. Ναι. Πώς. Πώς έγινε η συνεργασία με τη Σινατσάκη? Δηλαδή, αυτό πήγες να ρωτήσεις. Ναι, ναι. Πώς προέκυψε, δηλαδή, ποια πρόταση ήταν? Ποιος το σκέφτηκε? Ποιος το σκέφτηκε? Εγώ. Εσύ. Εγώ το σκέφτηκα. Δεν θυμάμαι, ήταν πολλά τα τηλέφωνα εκείνη την περίοδο, παιδί μου. Πότε την πήρες τηλέφωνο και της είπες θέλω να συνεργαστώ? Τι γίνεται, να συμμορίζεις και πιο μπροστά, μια χαρά τέλεια. Τρεις και είκοσι, μια Τετάρτη. Ήταν τηλεφώνημα από σένα, ήταν δική σου ιδέα? Όχι, όχι, δεν ήταν άμεσο τηλεφώνημα από μένα. Αλλά δεν θες να φαίνεσαι. Όχι. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω. Σε περίπτωση που πει όχι, να πει. Γιατί μα δεν είναι πάνω κάποιο από. Θυμάσαι, Κώστα. Ποιο την πήρε? Είναι απέναντι. Την πήρε. Η Μάλιο την πήρε. Όχι, ρε, την πήραν τηλέφωνο από το κανάλι, αλλά εγώ νομίζω ότι την πρότεινε. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, την πρότεινε κάποιο για να την πάρει από το κανάλι. Δεν την πήρε. Είπε εγώ. Νομίζω εγώ ότι είπα ότι θα ήθελα πολύ με τη μέρα. Εγώ το είπα. Α μην κρυβόμαστε. Την Ηλιάκη τη ρώτησε. Την Ηλιάκη δεν τη θέλω καθόλου να τη ρωτάω. Σε τίποτα. Ναι, αλλά μαζί σου την έχει. Και αυτή με έχει μαζί τη. Νομίζω ότι είναι μια περίεργη τσάντα που είμαστε ο ένα τον άλλο. Πώ τη βλέπει τώρα που έχει μπει και σε μια άλλη διαδικασία τύπου πλησιάζει το γάμο, γιατί παλιότερα την έλεγε. Τι έλεγε διάφορα. Τώρα σου είδα και στις δηλώσεις στο θέατρο που είχε έρθει. Τον έχουμε δεχτεί κι αυτόν. Το δεχτήκαμε τώρα. Τι να κάνουμε, τον κόσμο να έχει παντρευτεί κι αυτή να δει τα καλά. Θα γίνει κουμπάρο. Δεν μου έχει προταθεί. Και τώρα πια που το συζητήσαμε να μου το προτείνει. Από τη μου δεν θέλω. Παρακαλετά, άσε ρε. Είναι ακριβό το δώρο γάμου. Όχι ρε, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να πας να δώσεις την ευχή σου. Είναι συγκούνι δηλαδή, τύπου. Με είπε κάπως συγκούνι εσύ. Ακού τώρα λέει. Και μετά είναι τυφλωρίτε ρε παιδιά. Εγώ είμαι πολύ γουρλής πάντως. Είμαι πολύ γουρλής, μπορώ να την παντρέψω εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι γουρλής ο Παύλος. Δεν νομίζω ότι θα σε ρωτήσει κιόλας. Από πάντα δεν ήσουν ποτέ γουρλής, δεν νομίζω. Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να παντρέψω τη Μαρία. Ας μην κρυβόμαστε. Γιατί? Γιατί θέλω στο γάμο αυτό να πω με το άλογο και να κάνει τρέτα και να την πάρω και να φύγω έτσι για λίγο. Άρα παντρεύεται. Α! Είδηση! Και κάτι το βρήκαμε, το βρήκαμε. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω. Όχι. Το είχε άγχος όταν πήγε να σου γνωρίσει το Νεκτάριο? Όχι, παιδάκι μου, γνωριστήκαμε στη Βύση προχθές. Ποιο άγχος? Ποια Βύση? Την Άννα. Όχι εννοώ τώρα, σε αυτό το πρόγραμμα, το τωρινό. Προχθές αφού σου είπα, ποιο θα είναι το παλιό. Τώρα ακόμα. Τι τώρα ακόμα. Από τότε που τα είχε τώρα ακόμα. Η Κωνσταντίνα, τι θέλει ακριβώς, προσπαθώ να καταλάβω. Συγγνώμη, τα έχουν δύο χρόνια. Κάτσε, γι' αυτό εγώ είπα πια. Έξω φρενό την έκανες. Καλά δεν κατάλαβα εγώ στο μυαλό μου. Για πες το μυαλό σου. Το τωρινό πρόγραμμα της Άννας. Ναι, με το ξανά μανά μέσα. Δεν ξέρω τι να πω. Και πέρσι το είχε το ξανά μανά. Δεν το είχε δει το πρόγραμμά τη. Δεν είχα πάει πέρσι, όχι, είναι γεγονός. Ναι, τον γνώρισα τώρα προχθές. Γιατί το καθυστέρησε? Γιατί δεν τη ρωτάτε? Γιατί εσύ δέχτηκες να έρθει πρώτος? Γιατί εγώ δέχτηκα να έρθω πρώτος, ναι. Κοίταξε, δεν είχα φανταστεί ότι υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις παγίδα. Δεν ξέρω γιατί τώρα. Γιατί με τη Μαρία δεν βγαίνουμε έξω, δεν έχουμε μια καθημερινότητα. Α, δεν κάνετε παρέα τελικά. Τη συγχαίρομαι την Κωνσταντίνα. Άρα, στην εκπομπή τη. Στι διακρούσει. Δεν κάνουμε με τον Παύλο, έχουμε μια χημεία η οποία είναι προσδιορίστου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μιλάμε πολύ, να βγαίνουμε πολύ, να το προσπαθούμε πολύ. Τι είστε? Συμβαίνει. Τι κοιτήσει, το αποτέλεσμα ποιο τι συμβαίνει? Καλό. Το σπίτι που δεν το βλέπουμε. Εξαιτία σα, δεν έχετε τη χημεία. Συγγνώμη. Ήρθε στο σπίτι μας να μας προσβάλλεις. Όχι, δεν προσβάλλετε εμένα. Σε προσβάλλαμε που είπαμε γνώστε στον τέτοιο της Ηλιάκη. Ποιος γράφει τα σούπερ? Ποιος γράφει τα σούπερ? Ποιος γράφει? Η Κεφαλονίτη. Γεια σου ρε μαράκι μου. Δεις τα καπούλα μου αυτά, ξέρεις και την κυρία Μαρία και εμένα παιδί μου. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, σε παρακαλώ. Τελικά δεν γνώρισε το Νεκτάριο, το γνώρισε πρόσφατα. Τελικά το γνώρισε πρόσφατα. Έδωσε την ευχή σου, φαντάζομαι. Τα πάντα. Είδαμε τον υπέρηχο όλοι μαζί γιατί είναι και έγκυος. Τέλεια. Έγκυος η Μαρία. Εκεί ήταν η Κατερίνα καινούργια και μας χαιρετούσε. Το στρώσαμε, είστε εντάξει. Και μετά ήρθαν και μονόκεροι από πίσω. Και μετά τελικά ήμασταν. Αυτό είμαστε εντάξει, δεν χωράει το σούπερ, είναι πολλά τα επίθετα. Εσένα ο γάμος έχει σβήσει από το μυαλό σου, υπήρξε ποτέ? Όχι, γιατί να σβήσει, όχι. Ποτέ δεν ήταν. Γάμος δεν με ενδιαφέρει ακριβώς νομίζω. Με ενδιαφέρει το παιδί. Το παιδί είναι παιδί μου. Αυτό ναι, εγώ έτσι το έχω στο μυαλό. Ας ενδιαφέρει. Το ωραίο είναι με γάμο. Έτσι κι αλλιώς θα ήθελα να γίνει κάτι σωστά για το παιδί, όχι για μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Να σε ρωτήσω κάτι. Το να κομμάτι παιδί μπήκε στο μυαλό σου πιο έντονα μετά από όλα αυτά που συνέβησαν στην ζωή σου με τον ανθρώπου? Όχι. Α, είναι υπήρχε άσχετο. Έτσι κι αλλιώς. Απλά όλο αυτό που έγινε με τη μητέρα
και καταλάβαινα, επειδή ήμουν εγώ δίπλα ενώ, καταλάβαινα την εγωιστική ανάγκη του παιδιού. Λέω, πω πω Παναγία μου, θα πάθουμε κάτι, θα μεγαλώσουμε και θα έρχονται ένα κάποιοι ξένοι. Και ότι είσαι μόνο φίλοι και ξένοι. Σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, ότι είσαι μόνο σου. Ναι, είναι ένα στήριγμα περίεργο. Δεν είναι αυτό ένα λόγο για να κάνει παιδί, σαφέστατα, γι' αυτό είναι το εγωιστικό κομμάτι. Οπότε, αφού δεν υπάρχει άγχος για τον άντρα να κάνει παιδί μέχρι μια ηλικία, γιατί μετά είναι προβλήματα. Όντως. Το έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν θα άγχωθω. Έχει τίποτα κάποια ιδανική γυναίκα που να πει με αυτήν. Όχι. Θα ήθελα να γίνω μπαμπάς. Όχι. Όχι. Πρέπει εγώ να νιώσω ότι θέλω να μπορέσω να είμαι σωστός πατέρας. Τώρα μετά αυτό έρχεται. Σου βγάζει όμως και μια γυναίκα, αν θα γίνει καλή μητέρα, φυσικά, την εμπιστεύεσαι πιο εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι γυναίκες που είναι για μητέρες, για γκόμενες, για φίλες. Ναι, είναι κατηγορίες. Όχι. Ποια φίλη σου πιστεύεις ότι έχει, ποια φίλη σου πιστεύεις ότι έχει τα χαρακτηριστικά που θα ήθελες να έχει ιδανική σύντροφος, σύζυγος για σένα? Γιατί έχεις πολύ... Αυτή ήμουν, σίγουρα θα έλεγες. Ιζέτ. Αν και είναι δοκιμασμένη η Ελισάβετ. Άρα θα κάνεις παιδί με τη Ζέτα. Μπράβο, τώρα γρήγορα. Θα κάνω παιδί με τη Ζέτα. Σας ευχαριστώ, γιατί αυτές τις απαντήσεις τις εκμεύσα εγώ. Πολύ συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ. Πολύ. Αλλάζω πόδι, πάω σε διαφημίσεις. Όπα, προχώρησε. Ούτε εγώ. Μετά από όλα αυτά, θα παίξουμε το αγαπημένο του παιχνίδι με τον Νίκο μας, το ταξιεκτές. 2-12-2-12-40... Ξέχασα και το τηλέφωνο. Φυσικά, γιατί είναι το αγαπημένο. 2-12-2-12-49-99. Ποντάρετε στον αγαπημένο Νίκο. Γιατί ποντάρετε στον αγαπημένο Νίκο. Ή στην ομάδα των γυναικών. Γιατί θα παίξουμε παιχνίδι των φίλων. Έχουμε και δηλώσει από την παράσταση άνω κάτω. Άνω κάτω δεν είναι. Ή πάνω. Άνω κάτω θα τα κάνω εγώ τώρα στο break. Ή από πάνω είναι η παράσταση. Εγώ δεν θα καθίσω. Τι σημασία έχει άμα ξέρουμε πού να σε βρούμε, ρε αγόρι μου. Δηλαδή να πω τι ώρα που είναι εδώ στο σουκού, τι σημασία έχει αν είναι στο σπίτι σπιτάκι, ρε μωρό, άμα ξέρουμε τη συχνότητα. Μα εγώ. Έκανε διαφήμιση με το καναράκι. Έκανε ολόκληρο πρόλογο. Κοίτα να δει πόσο λάρτσι είμαι. Και σου και απέναντι. Κατάλαβα. Αλλά τώρα είμαι δίπλα. Έχουν γίνει τα πάνω κάτω. Θα πα σε break. Θα παίξεις παιχνίδι αναγκαστικά. Δεν ήθελες, αλλά άντε πήγαινε να δούμε.